Η ΚΑΕΟ Ολυμπιακός κατηγγείλε τη συμπεριφορά του αθλητηνικού παπά πριν από την έναρξη του τρίτου τελικού της μπάσκετ λίγκ αλλά και μετά το τέλος του αγώνα στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι καταγγέλει πως πριν τον αγώνα και κατά την έξοδο των ομάδων, οι παίκτες του Παναθηναϊκού Νικός Παπάς και Λευτέρης Μαντζούκας κλότσισαν και έσπασαν τα διαχωριστικά στη ράμπα ανάμεσα στα δύο αποδητήρια. Λίγη ώρα αργότερα ο Ολυμπιακό επανήλθε με διευκρινιστική ενημέρωση, τονίζοντα πω ο Λευτέρη Ματζούκα δεν είχε ανάμειξη στο συμβάν. Όπω ανέφεραν μετά από συζήτηση με του ανθρώπου του Παναθηναϊκού και με τη διαμαρτυρία ανθρώπου τη ασφάλεια του Ολυμπιακού, τα δύο σπασμένα διαχωριστικά έγιναν από τον Νίκο Παπά. Ο Λευτέρη Ματζούκα δεν είχε ευθύνη. Η καταγγελία μάλιστα συνοδεύτηκε και από φωτογραφία. Ο Νίκος Παπάς απάντησε στην καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζοντας ότι έσπασε κατά λάθο το διαχωριστικό στα αποδητήρια του ΣΕΦ και επεσήμανε πως είναι διατεθειμένος να καλύψει όλα τα έξοδα επισκευής.